αποστάσεις είπαν ότι ήταν στη διακριτική ευχέρεια του κυρίου Ανανιάδη. Υπήρξε σε διαλλαγή δηλαδή. Ο οποίος τήρησε, λέει, τις αποστάσεις. Διασπορά... Μα για να φτάσει το πρώτο έχουν περάσει 4 σχολεία. Η διασπορά αφορά το Δήμο. Ότι σε όλο το Δήμο Ρεοκάστρου γίνεται διασπορά και δεν πάνε σε ένα σχολείο. Ωραία, δεν πήγαν στις Γαλλίδες, δεν πήγαν στις Λυτίες, γιατί δεν πήγαν σε αυτά τα σχολεία. Η υπουργική απόφαση, Θοδωρή, που έχουν βγάλει, λέει ότι οι προϋποθέσεις είναι η εύλογη απόσταση από το κέντρο φιλοξενίας. Εύλογη κατά αυτούς απόσταση είναι αυτή. Ο Αγγελόπουλος μάλιστα είπε ότι η βιβλιογραφία, δηλαδή οι έρευνες λένε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν στο πιο κοντινό σχολείο, αλλά πρέπει να πηγαίνουν και λίγο πιο μακριά για να παίρνουν τον αέρα τους. Για να μην νομίσουν η Ελλάδα είναι εκεί που μένουν μόνο. Επομένως είναι μέσα στα πλαίσια, θεωρούν αυτοί. Αυτοί θεωρούν ότι τα τήρησαν όλα. Για να παίρνουν τον αέρα τους. Και βέβαια ότι το σχολείο μας είναι κατάλληλο. Έτσι. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη απάντηση να σε πληροφορήσει ότι ο Ανανιάδη δεν άνοιξε το στόλο του καθόλου. Παρά μόνο για να πει στο τέλος της συνάντησης ότι το σχολείο μας είναι αυτό που προβλέπεται φέτος να λειτουργήσει ως μοναδική δομή στο Ρεόκαστρο. Ξέρουν ότι το μόνο αυτό. Κύπο. Το γνωρίζουν αυτό. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται ότι το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν αυτό, διατείνονται ότι γνωρίζουν τα πάντα για το σχολείο. Και τα παιδιά αυτά απαγορεύεται να κάνουν σε κήπο μάθημα. Κατάλληλο. Επιτρέπεται δηλαδή να κάνουν σε κήπο μάθημα. Ναι, ναι, απαγορεύεται. Η διεθνή συμβάση το λένε. Σε όλες τις συμβάσεις που κάνουμε, επικαλούν να διεθνείς συμβάσεις χωρίς να αναφέρονται σε τίποτε συγκεκριμένο που τους δεσμεύουν. Και εντάξει, θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό. Οι διεθνείς μόνο τους πρόσφυγες, αυτό είναι το θέμα. Όταν βλέπεις ένα γενικό γραμματέα να βουρκώνει για τα προσφυγόπουλα και δεν βουρκώνει για τα ελληνόπουλα. Τι Έλληνας είναι αυτός, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν βλέπουμε τίποτα κομματικοποιημένο εδώ μέσα. Τα παιδιά μας βλέπουμε μόνο. Τίποτα άλλο.